Αυτή είναι η αίθουσα διδασκαλίας για τη 15χρονη Ιρένε Γκονσάλες από την Ισπανία. Τη μοιράζεται με την αδερφή της που επίσης παρακολουθεί μαθήματα διαδικτυακά. Ωστόσο τα προβλήματα είναι πολλά. Για παράδειγμα στα μαθηματικά, αν δεν καταλάβεις κάτι, τότε κάνεις λάθος όλη την άσκηση. Και μετά πηγαίνεις στην τάξη και συνειδητοποιείς ότι όλη η δουλειά που έκανες την προηγουμένη ήταν άχρηστη. Τα σχολεία στην Ισπανία εφαρμόζουν τηλεεκπαίδευση έχοντας χωρίσει τις τάξεις στα δύο. Οι μισοί μαθητές παρακολουθούν από το σπίτι και οι άλλοι μισοί στην αίθουσα διδασκαλίας. Δεν υπάρχουν κάμερες σε όλες τις τάξεις. Κάποιες φορές δεν λειτουργούν τα μικρόφωνα ή τα ηχεία. Όμως όσοι είναι στο σπίτι έχουν το ίδιο δικαίωμα να παρακολουθήσουν όπως και αυτοί που βρίσκονται στην αίθουσα. Οι γονείς βλέπουν με αγωνία την εξέλιξη της τηλεεκπαίδευσης στην Ισπανία. Όσο και να προσπαθούν, δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη μάθηση στην αίθουσα. Τα παιδιά δεν μαθαίνουν όλα όσα θα έπρεπε. Την επόμενη χρονιά τα παιδιά μου θα ξεκινήσουν το λύκειο και αυτό με φοβίζει. Επίσης ανησυχώ ότι έχει πέσει η ψυχολογία τους. Δεν είναι το ίδιο χαρούμενα όσο ήταν πριν. Από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, 169 σχολεία στην Ισπανία αναγκάστηκαν να κλείσουν λόγω της πανδημίας. Από αυτά το 1/3 δεν έχουν ανοίξει ακόμα. Υπολογίζεται ότι συνολικά περίπου 120.000 μαθητές έχουν επηρεαστεί αρνητικά από τις επιπτώσεις της πανδημίας. Διευρύνεται το χάσμα μεταξύ των μαθητών που προέρχεται από το κοινωνικό περιβάλλον. Στα σχολεία υποβαθμισμένων περιοχών εντοπίζονται οι μεγαλύτερες δυσκολίες. Οι ΜΚΟ ζητούν να διασφαλιστεί ότι όλοι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό. Τα προβλήματα της τηλεεκπαίδευσης μπορεί να αυξήσουν ήδη υπάρχοντα προβλήματα. Στην Ισπανία έχει καταγραφεί ο υψηλότερος αριθμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαθητών που εγκαταλείπουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.